Ικανοποίηση από τη μια πλευρά, αυτή των βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, αυτή των βουλευτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την ανακήρυξη των πλειοδοτών για τις 4 τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας. Για πρωτοβουλία που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την νομιμότητα κάνουν λόγο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας μάλιστα και το μεγάλο ποσό που θα μπει στα δημόσια ταμεία. Μπαίνουν κανόνες στο τηλεοπτικό τοπίο. Υπάρχουν βιώσιμα κανάλια και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Μην ξεχνάτε τη μαύρη εργασία, τον μπλοκάκι, την αδήλωτη, το να δουλεύεις, να δηλώνεις 4 ώρες και να δουλεύεις 16 ώρες, όλα αυτά τέλος. Μπαίνει τάξη, μπαίνουν κανόνες και είναι ζήτημα και δημοκρατίας. Οι θέσεις οι οποίες δημιουργούνται είναι σταθερές, δεν είναι όλα τα προηγούμενα που σας είπα. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη στην εφαρμογή της. Η Βουλή αποφάσισε το τι πρέπει να γίνει και έγινε. Ως προς τη διαδικασία, ακολουθήθηκε μία διαδικασία η οποία δεν θεωρείται ως μία πρωτόγνωρη διαδικασία. Είναι μία διαδικασία η οποία εφαρμόζεται σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς. Μετά από 27 χρόνια ανομίας, αναρχίας, όπως το χαρακτήρισα Αμέρικα Λατίνα Ευρωπαϊκού τύπου, άναρχο τηλεοπτικό τοπίο, όπου οι λεγόμενοι νταβατζίδες διακονούσαν και χειραγωγούσαν την τηλεοπτική ενημέρωση, ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ με τον Αλέξη τον Τσίπρα και με τον αρμόδιο υπουργό, τον Νίκο τον Παπά, να βάλει μία τάξη. Μία τάξη όμως που έχει και ένα προσδοκόμενο όφελος, 246 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία προς όφελος του ελληνικού δημοσίου. Πρέπει να ελεγχθεί βέβαια και το πόθεν έσχες σε σχέση με τα οικονομικά των καταναλωτών. Αντίθετη η προσέγγιση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην οποία καταγγέλουν την κυβέρνηση και τη διαδικασία πως αποτελεί πλήγμα στην πολυφωνία, οδηγεί στο μαύρο σε κανάλια και στην ανεργία εργαζόμενους. Η κύρια δικαιολογία, ας πούμε, ή το κύριο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι με αυτόν τον τρόπο θα χτυπήσει την διαπλοκή, νομίζω ότι καταρρύπτεται. Διότι εδώ πήρανε κανάλια όσοι τζογάρανε περισσότερο. Ένας τζόγος ήταν αυτός που έγινε και δεν έχει σχέση με καμία διαγνωστική διαδικασία. Θα δείξει η αγορά εάν αυτή η διαδικασία και η πορεία των πραγμάτων, θα δείξει αν αυτή η διαδικασία η οποία επιλέγει από την κυβέρνηση τελικά θα φέρει τα επιθυμητά, τα αποθυμένα αποτελέσματα. Πεδίον δόξη λαμπρό λοιπόν. Για ένα νέο τηλεοπτικό πεδίο, θα δούμε. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό τηλεοπτικών καναλιών και θεωρούμε ότι η δημιουργία ολιγοπωλιακών καταστάσεων με τα 4 μόνο κανάλια είναι κάτι το οποίο προφανώς αδικεί τον πλουραλισμό, αδικεί τη δημοκρατία. Αυτό λοιπόν που ως Νέα Δημοκρατία δεσμευόμαστε την επόμενη μέρα που θα γίνουμε κυβέρνηση να κάνουμε είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε άλλα πολύ περισσότερα κανάλια μαζί με τα 4 που χθες πήραν την άδεια να μπορούν να λειτουργήσουν και αυτά. Το γεγονός ότι 4 εν λειτουργία τηλεοπτικοί σταθμοί δεν πήραν άδεια, το Μέγκα, ο Αλφα, το Σταρ και το Έψιλον, οδηγεί μπροστά στο φάσμα της ανεργίας εκατοντάδες εργαζόμενους. Αν όταν σε εξέλιξε όλη αυτή η διαδικασία, εμείς πληρωθήκαμε κανονικά οι 500 και πλέον υπάλληλοι του Σταρ στο μισθό μας, μπήκε ο μισθός μας, δεν έχουμε σαφώς σε καμιά ανακοίνωση. Με βρίσκεται μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσω να κάνω ένα ρεπορτάζ, όπως κάνουμε καθημερινά. Στεναχωρέθηκα ειλικρινά γιατί, όχι για μένα, για όλους μας, όλοι θα βρούμε το δρόμο, όποιος δουλεύει δεν χάνεται. Έχουμε μια νέα τάξη πραγμάτων. Απλά μου ξενίζει πάρα πολύ, ενώ γίνονται όλα αυτά στην ιδιωτική τηλεόραση, μαθαίνω τις τελευταίες ημέρες ότι υπάρχει ένας οργασμός προσλήψεων στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στα μέσα ενημέρωσης του Δημοσίου. Αυτό μου ξενίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα? Βάζουμε τα φόπλακα στην ιδιωτική τηλεόραση, στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και αρχίζουμε και επεκτενόμαστε στο δημόσιο? Προφανώς και είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, η απώλεια των θέσεων εργασίας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις συγχωνεύσεις. Δεν ξέρουμε τι οι δύο νέοι, κατά κάποιο τρόπο, παίκτες εντός εισαγωγικών του τηλεοπτικού παιχνιδιού της χώρας, γιατί είναι ένα παιχνίδι, ήταν ένα reality, να το λέμε και αυτό, τι θα κάνουν. Αναφέρομαι στην εταιρεία του κυρίου Μαρινάκη και στην εταιρεία του κυρίου Καλογρίτσα, εάν θα επενδύσουν χρήματα εκ νέου για να στελεχώσουν σε επίπεδο εγκαταστάσεων και ανθρώπινου δυναμικού το νέο τους εγχείρημα ή αν θα έχουμε κάποιες συγχωνεύσεις με κανάλια τα οποία ήδη λειτουργούν
και που προφανώς μπορεί εδώ να γίνουν διάφορες συμπράξεις ή επιχειρηματικές συνεργασίες. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με την απώλεια θέσεων εργασίας, ένα θέμα το οποίο και μας ανησυχεί και μας προβληματίζει και που φυσικά θα είναι, θα έλεγα, στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων των συνδικαλιστικών ενώσεων το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, η κυβερνητική εκπρόσωπος, Όλγα Γεροβασίλη, έχει δηλώσει πως μετά από 90 μέρες η Ντίτζια δεν θα μεταφέρει το σήμα όποιου σταθμού δεν έχει άδεια, ενώ ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτζης διευκρίνησε ότι στην περίπτωση που η Ντίτζια δεν συμμορφωθεί σχετικά με τη διακοπή του σήματος των καναλιών που δεν πήραν άδεια λειτουργίας, τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας υποχρεούνται να πράξουν το καθήκον τους.